Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νομαρχιακής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Κορινθίας. Παρακαλώ τον Πρόεδρο της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής, κύριο Χρήστο Δημητρόπουλο, και τον Εδεσιμότατο Πατέρα Παναγιώτη, εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Διονυσίου, να έρθουν στο βήμα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυχαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένην των λόγων σου, διού Θεό πρεπός εδογμάτισας, την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθηκα τεκόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα, Πατέρος ιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα ελέος. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Διονυσίου και πάσης της ευλογηθήνε των νέων εν εαυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Ευχόμαστε καλές εργασίες, καλό φωτισμό από το Άγιο Πνεύμα σε όλες τις πρωτοβουλίες σας. Μη ευχώ των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή χρονιά. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Θα ήθελα πρωτίστως να σας καλωσορίσω. Θα προχωρήσουμε στην κοπή της πίτας, συμβολικά θα κόψουμε τα κομμάτια, στο τέλος θα τα λάβουν οι άνθρωποι που θα τα κόψουμε, όπως και όλοι εσείς στην είσοδο. Ένα κομμάτι είναι του Παντοκράτορος, το δεύτερο του Χριστού, το τρίτο της Παναγίας. Το τέταρτο του Αγίου Βασιλείου. Το επόμενο θα το κόψω για την Κορινθία μας. Το τελευταίο κομμάτι για την Ομαρχιακή μας Επιτροπή. Για τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Για τα μέλη της Νομαρχιακής. Κύριε Υπουργέ, για εσάς. Θα το προσφέρουμε κιόλας στο τέλος. Για τους βουλευτές μας. Σωστά. Εγώ το είπα. Το θέλετε. Το θέλετε. Για τον εκπρόσωπο του κόμματος. Τον κύριο Σιάχο. Και τον κύριο Γιαννόπουλο. Για τον αντιπεριφερειάρχη μας. Για την αντιπεριφέρεια. Για τους περιφερειακούς συμβούλους, για τους δημοτικούς συμβούλους, ένα μεγάλο για την ΟΝΕΔ, για τον εκπρόσωπο του μελητηρίου, τους βουλευτές τους έδωσα, κανένα παράπονο και μάλιστα έχουν συμβάλει, οι βουλευτές έχουν συμβάλει.
Ένα και για τους τρεις. Ένα και καλό, μεγάλο. Για τους πρώην πρόεδρους της νομαρχιακής οργάνωσης, για τους τοπικούς συμβούλους και για το ξενοδοχείο, για την οικογένεια Μαντά, η οποία μας βοηθά διαχρονικά και μας προσφέρει αυτόν τον φιλόξενο χώρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε στην συνέχεια της εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ. Καλώ στο βήμα τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Κορινθίας, κύριο Χρήστο Δημητρόπουλο. Δεσμότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Γραμματέα Σχέσεων Κοινωνίας Κόμματος, κύριοι βουλευτές, μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δομιάρχα, κύριε Πρόεδρε του Μελητηρίου, πρώην Πρόεδρε της ΝΟΔΕ, μέλη της ΝΟΔΕ, Πρόεδρε της ΟΝΕΔ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Ως νέος πρόεδρος έχω θέσει κάποιους στόχους. Οι στόχοι αυτοί είναι να αλλάξω τα πράγματα. Να φέρω νέα δεδομένα μέσα στην οργάνωσή μας. Να εξωτερικεύσουμε τη δράση της και τη δομή της. Σκοπός είναι να φέρουμε τα μέλη μας πιο κοντά στην κοινωνία, πιο κοντά στα προβλήματα του κορινθιακού λαού. Πριν από 20 μήνες που αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας, κανένας δεν μας έδινε πιθανότητα επιτυχίας. Λίγοι έδιναν σε εκείνη την κυβέρνηση ζωή έστω και λίγων μηνών. Πολλοί μέσα στη χώρα στοιχημάτιζαν ότι δεν θα άντεχε ούτε μέχρι το τέλος του 12. Πολλοί περισσότεροι, εντός και εκτός αυτής, στοιχημάτιζαν ότι η Ελλάδα θα έβγαινε από το ευρώ. Άλλοι προεξοφλούσαν την κατάρρευση της χώρας μας και ότι δεν θα άντεχε ούτε το ευρώ, ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμηθείτε τα όλα αυτά. Δεν είναι πολύ μακριά. Μόλις πριν από 1,5 χρόνο συνέβησαν όλα αυτά. Αναλογιστείτε τι έγινε στο μεταξύ και πού βρισκόμαστε τώρα. Πρώτον, διαψεύσαμε τις Κασάνδρες. Και τις εγχώριες και του εσωτερικού και τις εισαγόμενες. Δεύτερον, αποφύγαμε την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη. Αναλογιστείτε πάλι μόνο τι συμβαίνει σήμερα στη μακρινή Αργεντινή. Εμείς αποφύγαμε τη χρεοκοπία και αρχίσαμε να σταθεροποιούμε τη χώρα μας. Να τη στήσουμε ξανά στα πόδια της. Να αλλάξουμε την εικόνα του στο εξωτερικό. Και την καθιστούμε παντού αξιόπιστη. Αξιόπιστη ξανά. Το θυμίζω αυτό όχι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τότε μας καλούσε να μιμηθούμε το παράδειγμα της Αργεντινής. Και τώρα βέβαια ούτε θέλει να το θυμάται. Το θυμίζω τότε όπου ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για προοπτική εξόδου από το ευρώ. Ούτε και αυτό θέλει να το θυμάται σήμερα. Αποτρέψαμε πολύ χειρότερα.
Και τώρα αρχίζουμε να βγαίνουμε από την κρίση. Μέρα-μέρα η χώρα μας αλλάζει περπατησιά. Βέβαια, έχουμε πολύ δρόμο και αγώνα μπροστά μας. Κοιτάμε στον Έλληνα στα μάτια και του λέμε την αλήθεια. Δεν του δίνουμε ψεύτικες παροχές με δανεικά. Ο ελληνικός λαός θέλει να ξέρει πού βαδίζει ο τόπος μας. Και ο τόπος βγαίνει από την κρίση. Γυρίζει σελίδα. Μέρα με τη μέρα αυτό φαίνεται πιο καθαρά και το αντιλαμβάνονται ακόμα και οι πιο δύσπιστοι. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας αυτοδιοικητικές εκλογές και ευρωεκλογές το Μάιο. Στην αυτοδιοίκηση θα κάνουμε επιλογές μέσα από την κοινωνία και μέσα από τα προβλήματα της κοινωνίας. Αξιοκρατικές επιλογές, όχι κομματικού χαρακτήρα. Εν όψη των ευρωεκλογών, να θυμάστε, είμαστε στην Ευρώπη. Θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, θέλουμε καλύτερη Ευρώπη. Αλλά είμαστε απέναντι σε εκείνους που θέλουν τη διάλυση της Ευρώπης. Είμαστε απέναντι σε όσους κάνουν προσκλητήριο όλων των περιθωριακών κομμάτων για να διαλύσουν την Ευρώπη. Το πιο κρίσιμο όμως σήμερα δεν είναι οι αυτοδιοικητικές ή οι ευρωεκλογές. Το πιο κρίσιμο για φέτος είναι να κάνουμε το πρώτο βήμα για να βγούμε από το μνημόνιο. Και μάλιστα κάνουμε διπλό βήμα. Να βγούμε από το μνημόνιο με πρωτογενές πλεώνασμα, να βγούμε από την κρίση με την ανάκαμψη να αρχίζει. Προσέξτε, αντιμνημονιακός είναι αυτός που οδηγεί τη σταθερότητα, με σταθερότητα, τη χώρα έξω από τα μνημόνια. Όχι εκείνος που παριστάνει τον αντιμνημονιακό. Όταν στην πραγματικότητα, με αυτά που κάνει, είναι ικανός να βάλει τη χώρα σε νέα μνημόνια και χειρότερα μονοπάτια. Θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στην νεοεκλεγήσα Νομαρχιακή Επιτροπή, όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν βάλει πλάτη τα προηγούμενα χρόνια για να βρεθούμε εδώ εμείς οι νεότεροι που βρισκόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ την ΝΟΔΕ για την απόψινή συγκέντρωση. Παρόλο που είμαστε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση και ζούμε στιγμές που δεν είχε ποτέ κανείς φανταστεί, παρόλο που βρισκόμαστε στο τέλος μιας τεράστιας θυσίας από όλους τους Έλληνες πολίτες για να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ότι θα χρειαστεί να την αντιμετωπίσουμε, να την ξεπεράσουμε και να οδηγήσουμε τον τόπο μας σε μια άλλη εποχή μέσα από την οποία όλοι θα είμαστε καλύτεροι, θα μπορούμε να λειτουργούμε καλύτερα και να έχουμε προοπτική με σταθερότητα και ελπίδα. Επειδή εύκολο είναι κανείς να φωνάζει, εύκολο να κατηγορεί, εύκολο να βγάζει κραυγές και να υπόσχεται πολλά, όταν είναι σε ασφαλή θέση που μόνο κρίνει και φωνάζει. Το δύσκολο είναι να έχεις ρόλο και θέση ευθύνης σε μια τέτοια εποχή σαν αυτή που κληθήκαμε εμείς να ξεπεράσουμε αυτή την καταστροφή, αυτή τη χρεοκοπία που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Και επειδή ας είμαστε ειλικρινείς όλοι μας, παρόλη την αγανάκτηση, παρόλη την θυσία, παρόλο που τα όρια και οι αντοχές έχουν ξεπεραστεί από όλους,
γιατί η συνεισφορά όλων είναι πέρα από τα όρια και τις αντοχές και τις δυνάμεις. Παρόλο που έχει ανατραπεί η ισορροπία που είχε βρει λίγος πολύ ο καθένας στο σπίτι του και στη δουλειά του, παρόλα αυτά η στάση των Ελλήνων πολιτών είναι πραγματικά πρωτόγνωρη, ψύχρεμη, μέσα από την καρτερικότητα προσμένη προοπτική και ελπίδα. Το 2014 θα είναι μια δύσκολη χρονιά, αλλά θα είναι και μια χρονιά ελπίδας. Επιτέλους θα έχουμε το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο κατά 70% θα επιστρέψει στους ένστολους και στους χαμηλοσυνταξιούχους. Θα έχουμε ρεκόρ τουριστών, υπολογίζουμε τουλάχιστον το καλοκαίρι, και επίσης το τελευταίο τρίμηνο του 2014 υπολογίζουμε να έχουμε και την πολυπόθητη ανάπτυξη. Άρα ναι μεν μια δύσκολη χρονιά, αλλά είναι και μια χρονιά ελπίδας. Το 2014 όμως είναι και η χρονιά των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών. Εγώ θα κλείσω την ομιλία μου με ένα πολύ σύντομο μήνυμα, το οποίο θέλω να το βάλουμε πολύ καλά στο μυαλό μας όλοι. Εάν είμαστε ενωμένοι ως παράταξη, θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα, παρά αν είμαστε διχασμένοι, όπως δυστυχώς ήμασταν στο παρελθόν πολλές φορές. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Παρακαλείται ο βουλευτής Κορινθίας, κύριος Κόλλιας Κωνσταντίνος, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Δεσιμότατε, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να καλωσορίσω στο νομό μας τον φίλο Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, στρατευμένος και αυτός με απόλυτη επιτυχία στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει αυτή η κυβέρνηση με επικεφαλή στον Πρωθυπουργό τον Αντώνη τον Σαμαρά, να βγει η χώρα μας από το διάξοδο και την κρίση. Μία κρίση που, όπως γνωρίζετε, κορυφώθηκε το 2010, όταν παραιτήθηκε τότε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα παρέμεινε ακυβέρνητη, οι ξένοι παρουσίαζαν τους Έλληνες ως διεφθαρμένους και τεμπέληδες, την χώρα μας ως ψεύτρα και αφαιρέγγια, τότε πουλιδωρούνται ακόμη ο πολιτισμός μας και τα εθνικά μας σύμβολα. Τότε, φίλες και φίλοι, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα μεγάλο αδιέξοδο. Ή θα έπρεπε να αφήσουμε την ιστορία να καταγράψει την πτώση της χώρας, ή θα έπρεπε να αναλάβουμε ευθύνες που δεν μας ανήκαν. Από τη μία το κομματικό συμφέρον και από την άλλη το εθνικό. Προτιμήσαμε το εθνικό. Στηρίξαμε την οικουμενική κυβέρνηση. Στη συνέχεια κάναμε με την βοήθεια του ελληνικού λαού την κυβέρνηση που έχουμε σήμερα και καταφέραμε να βάλουμε τη χώρα σε έναν καλό δρόμο. Ερχόμαστε να ανταλλάξουμε ευχές, να σφίξουμε τα χέρια και να μιλήσουμε με ελπίδα για την επόμενη μέρα. Θα μου επιτρέψετε μόνο, εκτός από την υποχρέωσή μου να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του γραμματέα του κόμματος του Ανδρέα του Παπαμίκου, να πω απλά δύο λόγια. Ότι όπως είπαν και οι προαλληλήσαντες, οι δείκτες αλλάζουν. Το πρωτογενές πλεόνασμα για το οποίο κάποτε μας λιδωρούσαν, σήμερα είναι γεγονός. Και νοιάζει όλους μας. Θα πει ο καθένας εδώ μέσα, και εμένα τι με νοιάζει, τι σχέση έχει με την τσέπη μου. Στη τσέπη μας γυρνάει. Την προσπάθεια του Πρωθυπουργού ενισχύει. Ο Πρωθυπουργός δίνει μια μάχη και εκτός και εντός της χώρας. Δίνει μια μάχη δύσκολη με τους πιστωτές της χώρας, να τους πείσει για την αξιοπιστία μας και να πετύχει την αλλαγή στους όρους με τους οποίους ουσιαστικά χρηματοδοτεί τη χώρα μας. Αλλά δίνει και μια μάχη στο εσωτερικό, ενάντια στο λαϊκισμό. Δεν θέλω και δεν πρέπει να πω πολλά πράγματα. Ουσιαστικά απευθυνόμενο στο κομματικό ακροατήριο και με την ευθύνη του τομέα που μου ανατέθηκε από την ηγεσία του κόμματος, των σχέσεων κοινωνίας κόμματος, να πω ότι καταλαβαίνω ίσως πιο πολύ από τον καθένα τι είναι αυτό που τραβάτε, τι είναι αυτό που τραβάει ο κάθε νεοδημοκράτης στο καφενείο, στο σπίτι και στη γειτονιά του. Όπου πολλές φορές γίνεται κυματοθράυστης. Πολλές φορές καλείται να απαντήσει στους αγανακτισμένους συγγενείς του. Στους ανθρώπους του καφενείου που αντιδρούν. Στους ανθρώπους που λογικά πλήττονται. Και θα σας πω μόνο τούτο.
ότι πρέπει να είσαστε και να είμαστε περήφανοι με αυτό που γίνεται στη χώρα και με την προσπάθεια που κάνει ο Πρωθυπουργός μας. Γιατί θα δανειστώ μια δική του έκφραση. Δεν υπάρχει σήμερα δίλημα μνημόνιο και αντιμνημόνιο. Το δίλημα είναι απλό. Πρόοδος, σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα ή συντήρηση και μετατροπή της Ελλάδος σε γκουλάκ. Φίλες και φίλοι, αντιμνημονιακός δεν είναι αυτός που προσπαθεί να κάνει τα πάντα να γυρίσουμε στις πολιτικές που μας οδήγησαν στο μνημόνιο. Αντιμνημονιακός είναι αυτός που ματώνει για να βγει η χώρα από το μνημόνιο. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στη μεγάλη του πορεία για την Ευρώπη συμπαραστάτες είχε τον Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, τον Παναγή Παπαλιγούρα, ανθρώπους που προσέφεραν στην παράταξη αυτή με την παρουσία τους τρία πράγματα. Μας προσέφεραν ένα μήνυμα και ένα μάθημα ότι πρέπει να είμαστε δίπλα και κοντά στον κόσμο, ότι θα πρέπει να υπηρετούμε αρχές και όχι ευκαιριακές επικοινωνιακές κορώνες και βέβαια ότι θα πρέπει να πολιτευόμαστε με σεβασμό απέναντι στο δημόσιο χρήμα, απέναντι στα δημόσια οικονομικά, απέναντι στους νόμους που έχει δεσπίσει η πολιτεία. Φίλες και φίλοι, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, όπως σωστά υπόθηκε μέχρι τώρα, το καλοκαίρι του 2012 ανέλαβε η κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά. Μία κυβέρνηση που στηρίχθηκε στην αρχή σε δύο και σήμερα στηρίζεται στην αρχή σε τρία και σήμερα στηρίζεται σε δύο κόμματα. Μία κυβέρνηση που ανέλαβε την διακυβέρνηση του τόπου σε μία στιγμή στην οποία τα παγκόσμια πρωτοσέλιδα συζητούσαν περί εξόδου της χώρας από τη ζώνη του ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη στιγμή που η αξία του ελληνικού ομολόγου διαπραγματευόταν στο 16, 17 και 18% της ονομαστικής του αξίας. Τη στιγμή που δεν υπήρχε καμιά διεθνή συμμαχία, κανένα έρισμα από το οποίο θα φαινόταν ότι η οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί. 20 μήνες μετά, τα ομόλογά μας διαπραγματεύονται περίπου στο 70% της αξίας τους. Έχουμε δει διπλασιασμό στο δίκτυο του χρηματιστηρίου. Έχουμε πάψει να αποτελούμε την παγκόσμια είδηση. Έχουμε φύγει από τα πρωτοσέλιδα του διεθνούς τύπου. Κανένας πλέον δεν μιλάει για την έξοδο, την προοπτική της εξόδου της χώρας από τη ζώνη του ευρώ, πόσο περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέχρι τώρα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Τρέχουμε πράγματα τα οποία οι προηγούμενες Προεδρίες δεν τρέξανε με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό που δεχόμαστε από όλη την ηγεσία της Ευρώπης είναι συγχαρητήρια για τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια και τη δουλειά την οποία πρώτα απ' όλα ο Αντώνης Σαμαράς και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα στελέχη επιδεικνύουν. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι η χώρα έχει σταθεροποιηθεί. Επιστρέψαμε πίσω στους ρυθμούς του 2007, 2008, 2009. Όχι. Και θέλουμε πάρα πολύ δρόμο για να ξαναφτάσουμε σε εκείνα τα εισοδήματα.